και στην κυβέρνηση και την κατάσταση στον χώρο της υγείας. Της δημόσιας υγείας. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι μπορεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική να δίνει μεγάλη βαρύτητα στον ιδιωτικό τομέα. Από εκεί πέρα όμως ήσασταν κυβέρνηση αρκετά χρόνια. Και οι παθογένειες που υπάρχουν σήμερα στο σύστημα υγείας, προφανώς έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας ως ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση καθοδική, η οποία βασιζόταν ακριβώς και σε αυτές τις αντιλήψεις που θέλαν να συρρυκνώσουν την δημόσια υγεία, αλλά πολύ πιο περισσότερο ήταν έντονα αυτά τα φαινόμενα λόγω των προγραμμάτων λιτότητας. Αυτή την καθοδική κατάσταση τις αντιστρέψαμε. Οι 19.500 προσλήψεις σε προσωπικό στον τομέα του ΕΣΥ είναι μια πραγματικότητα. Από αυτούς περίπου οι 3.600 ήταν μόνιμο ιατρικό προσωπικό και άλλες 3.100 σε επικουρικό ιατρικό προσωπικό. Όταν τα προηγούμενα χρόνια οι σημερινοί υπουργοί κλείνανε νοσοκομεία, θέταν ανθρώπους σε διαθεσιμότητα, ουσιαστικά τι κάνανε, συρρυκνώναν το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα ο καθένας μιλάει με τα πεπραγμένα του. Εμείς λοιπόν την καθοδική πορεία που παραλάβαμε την αντιστρέψαμε και είχαμε βάλει τις βάσεις και είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα νέων διορισμών και στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Βλέπετε ότι αν αυτά τα πράγματα είχαν ολοκληρωθεί και αν δεν είχαμε χάσει τόσους μήνες από τότε που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, θα είμαστε πιο πολύ προετοιμασμένοι στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Γιάννη. Κύριε Γραμματέα, εσείς δεχτήκατε την περικοπή του μισθού σας κατά 50%. Άλλοι συναδελφοί σας δεν το δέχτηκαν, αυτό το ρωτάω. Καλή ερώτησή σας. Δεν γνωρίζω κανέναν συναδελφό μου από τον ΣΥΡΙΖΑ που να μην το έχει δεχτεί. Αν θέλετε, πείτε μου εσείς κάποιον, γιατί εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Ναι. Εμείς, ξέρετε, άλλωστε, ήμασταν εξοικειωμένοι στο να δίνουμε το 40% του μισθού μας, 20% για τη στήριξη των πρωτοβουλειών του κόμματός μας και 20% στις δομές αλληλεγγύης. Άρα, μας είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, εύκολο αυτό το 40% να το κάνουμε 50%. Προσέξτε όμως. Εδώ δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσουμε στην καλή διάθεση των βουλευτών, αλλά με έναν οριζόντιο τρόπο να ισχύσει για όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και να ισχύσει υποχρεωτικά για ένα διάστημα. Επιπλέον, αν θέλουμε να μην είμαστε απλά και μόνο θέλουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις, να επεκταθεί αυτό το μέτρο και στις αμοιβές των στελεχών των ΔΕΚΟ. Των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Πριν από λίγες μέρες εκτινάχθηκαν στα ύψη οι αμοιβές των Διευθύνων Συμβούλων και των Προέδρων των ΔΕΚΟ. Από τη σημερινή κυβέρνηση εννοώ. Τι σήμα είναι αυτό? Τι σήμα είναι αυτό προς την κοινωνία που την υποχρεώνουμε να δουλεύει εκ περιτροπής και κόβουμε το μισθό των εργαζομένων στο 50%? Ή σε αυτούς που τους δίνουμε τα 800 ευρώ για 1,5 μήνα? Άρα λοιπόν όλοι να βάλουμε πλάτη αυτή τη δύσκολη στιγμή. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, αυτή η ιστορία είχε ξεκινήσει λίγο με την κρίση τα ελληνοτουρκικά, συνεχίζεται τώρα με την κρίση με τον κορονοϊό και αναφέρομαι σε μια λογική ευρύτερης πολιτικής συνένεσης. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις, προφανώς υπάρχουν συμμαχίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα συνενετικό. Πιστεύετε ότι αυτό θα παραμείνει και μετά την κρίση του κορονοϊού? Γιατί είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε μια τελείως διαφορετική λογική στην κοινωνία, θα πάμε σε μια τελείως διαφορετική λογική στην οικονομία, θα πάμε και σε μια τελείως λογική που θα διέπει το πολιτικό σκηνικό. Ελπίζω καταρχήν να πάμε όντως σε μια εντελώς διαφορετική λογική στην οικονομία. Να ξεπεράσουμε τις νεοφιλελεύθερες αγκυλώσεις και αυτό να μην γίνει μόνο στην Ελλάδα, να γίνει συνολικά στην Ευρώπη. Εάν δηλαδή δεν τολμήσει η Ευρώπη να ξεπεράσει τον προηγούμενο εαυτό της, ίσως να μην υπάρχει το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα πράγματα πια είναι οριακά. Αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Συνοχή βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση. Αλλά σε σχέση με τα ζητήματα της συνένεσης, ξέρετε, η συνένεση δεν είναι μια καλή διάθεση η οποία διατυπώνεται από τον καθέναν. Πρέπει να υπάρχει μια βάση κοινής αντίληψης, βάση κοινών αποδεκτών μέτρων. Στον τομέα της οικονομίας, όπως καταλάβατε και από την προηγούμενη σύντομη συζήτηση που είχαμε, δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η κοινή βάση. Υπάρχουν αποκλίνουσες, εκ διαμέτρου σε ορισμένες περιπτώσεις αντίθετες απόψεις. Στα εθνικά ζητήματα προφανώς είναι διαφορετικά τα ζητήματα, αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για συνένεση στα εθνικά και να κατηγορεί με τον πιο επίσημο τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ ως δόβριο ύπο του Ερντογάν. Αυτός είναι ο απόλυτος διχασμός. Αναφέρομαι στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Πέτσα. Έτσι δεν είναι? Γιάννη, κάτι τελευταίο. Επειδή λέμε για συνένεση, έχετε ιδέα εσείς τι μπορεί να είναι αυτό
που βλέπουμε στο διαδίκτυο, στα social media, αν έχει ξεκινήσει μια συζήτηση υπό το hashtag θα λογαριαστούμε μετά. Προσέξτε, στα social media γράφονται διάφορες και διάφορα, κουταμάρες. Τα βλέπουμε, γι' αυτό το σχολιάζουμε. Βεβαίως τα βλέπουμε. Αλλά εγώ θέλω να σχολιάζω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, κάθε χώρο, κάθε πολιτική δύναμη, από τις επίσημες τοποθετήσεις, ανακοινώσεις, από τις δηλώσεις των στελεχών του, και γι' αυτό εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτά που γράφονται στα social media, για παράδειγμα, ή για μένα ή για άλλους. Θα μπορούσα να εκδώσω ένα τόμο από διάφορα πράγματα. Θέλω να κάνω κριτική στην επίσημη τοποθέτηση του κάθε κόμματος. Ωραία. Κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.